Τα βάσανα της ζωής κατανοούνται μόνο με την πάροδο του χρόνου και ποτέ με τη λογική. Η Παναγία παρεμβαίνει με το δικό της τρόπο και ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το πλάσμα του να βασανίζεται πέρα των δυνάμεών του. Όλα αυτά βεβαίως μπορεί να γίνουν κατανοητά μόνο στη διαδρομή του χρόνου και όχι στη στιγμή εξέλιξή τους. Στην Εκκλησιαστική Γραμματεία διαβάζουμε την ιστορία μιας χείρας με δύο παιδιά. Έχασε τον άντρα της στα νιάτα της και από εκείνη τη στιγμή αφιέρωσε τη ζωή της στην Εκκλησία και τη φροντίδα των δύο παιδιών της. Ολημερής δούλευε και το βράδυ προσευχόταν για τα παιδιά της. Όταν τα παιδιά της ενηλικιώθηκαν και έγιναν δύο ξακουστοί λεβέντες και η βασανισμένη μάνα καμάρωνε και χαιρόταν, συνέβη τον απάντεχο. Μία μέρα αρρώστησαν τα παιδιά της και σε λίγες μέρες πέθαναν και τα δύο. Απαρηγόρητη τότε η μάνα τα έβαλε με τον Χριστό και την Παναγία και εγκατέλειψε την Εκκλησία. Και έκλαιγε και καταργιόταν τα χρόνια που θυσίασε βοηθώντας τους ανθρώπους. Μία νύχτα όμως εμφανίστηκε η Παναγία στο όραμά της και της αποκάλυψε το λόγο που πέθαναν τα παιδιά της. Ήταν ερωτευμένα, της είπε, και οι δύο με την ίδια κοπελιά, και σκόπευε ο ένας να σκοτώσει τον άλλον. Τώρα, της είπε, είναι και τα δύο παιδιά σου χαρούμενα στον παράδεισο. Θα ήταν καλύτερο το ένα παιδί σου να ήταν στη φυλακή και το άλλο στον τάφο. Η χαροκαμένη μάνα βρήκε παρηγοριά. Επέστρεψε χαρούμενη κοντά στην Εκκλησία και δοξολογούσε διπλά την Παναγία και τον Χριστό που πήραν τα παιδιά της στον παράδεισο. Τώρα ήλπιζε και γονιζόταν να συναντήσει τα παιδιά της στον παράδεισο. Ευτυχής είναι ο χριστιανός εκείνος, ο οποίος διαβάζει με αγάπη και ευλάβεια τους χαιρετισμούς της Υπεραγίας Θεοτόκου κάθε μέρα. Αυτός και στην παρούσα ζωή, αλλά και στη μέλουσα, αιώνια θα είναι υπό την προστασία της Υπεραγίας Δεσπίνης Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και θα κληρονομήσει τα αιώνια αγαθά τα οποία ετοίμασε προκαταβολής κόσμου ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Στο υπέροχο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία διαβάζουμε μια θαυμαστή αληθινή ιστορία που διέσωσαν οι πατέρες μας, προς πνευματική ωφέλεια και απόδειξη της προστασίας που χαρίζει ο Θεός σε όσους διαβάζουν καθημερινά τους ύμνους των χαιρετισμών της Παναγία Μητέρα μας. Κάποτε ζούσε ένας στρατιώτης που παρασύρθηκε στη ζωή του και κατέληξε να γίνει μεγάλος κλέφτης, αρχηγός και σε άλλους όμοιους του. Επειδή όμως μικρός είχε μεγαλώσει σε χριστιανική οικογένεια, διατήρησε μια ευλαβή συνήθεια και κάθε πρωί και απόγευμα έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ο Πανάγαθος Θεός, επιθυμώντας τη σωτηρία αυτού του ανθρώπου, χάρην της ευλάβειας που έτρεφε στη Θεοτόκο, έστειλε ένα άγιο πνευματικό άνθρωπο, τον οποίο μόλις είδαν οι κλέφτες, σαν ανήμερα θηρία, τον έπιασαν, τον έκδισαν και τον έκλεψαν. Εκείνος, έχοντας το προορατικό χάρισμα, τους λέει: «Σας παρακαλώ, οδηγήστε με στον αρχηγό σας, γιατί έχω να σας πω κάτι για το καλό σας». Τον πήγαν στον αρχηγό τους και τότε του λέει: «Για φώναξέ μου και όλα τα παλικάρια σου να έρθουν. Έχω να σας πω λόγια σπουδαία». Τους φωνάζει τότε όλους ο αρχικλέφτης και αμέσως ήρθαν εκεί όλοι τους. Τότε τους λέει ο γέροντας: «Δεν έχεις άλλον?» «Έχω έναν ακόμα, προσωπικό υπηρέτη μου και μάγειρα», του απαντά. «Φώναξέ τον και αυτόν να έρθει». Και όταν ήρθε, κάτι παράξενο έγινε. Ο υπηρέτης αυτός δεν μπορούσε να δει τον Άγιο Γέροντα, αλλά γύριζε το πρόσωπό του σε άλλο μέρος. Τότε λέει ο γέροντας στον υπηρέτη: «Εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε προστάζω να μας πεις ποιος είσαι. Ποιος σε έστειλε και τι κάνεις εδώ που κάθεσαι?» Αποκρίθηκε εκείνος: «Εγώ είμαι ψεύτης και πάντοτε το ψεύδος λαλώ. Αλλά τώρα, επειδή με έδεσες με το όνομα του Χριστού, δεν μπορώ παρά να πω την αλήθεια. Εγώ λοιπόν είμαι δαίμονας και με έστειλε ο ανώτερός μου να δουλεύω σε τούτον τον αρχικλέφτη και να παραφυλάω, ώστε να τον πετύχω κάποια μέρα που δεν θα διαβάσει τους χαιρετισμούς της Παναγίας, για να τον σκοτώσω και να πάρω την ψυχή του στην κόλαση. Αλλά έχω τώρα 14 χρόνια που παραμονεύω και δεν βρήκα μέχρι τώρα καμία ευκαιρία και καμία μέρα που να μην λέει την προσευχή του στην Παναγία. Και έτσι η δύναμη εκείνης με εμπόδιζε να το θανατώσω». Τότε του λέει ο γέροντας: «Σε προστάζω στο όνομα της Αγίας Τριάδος να γίνεις άφαντος και πλέον να μην πειράξει κανένα που επικαλεί το όνομα της Παναγίας». Και τότε πράγματι ευθύς έγινε άφαντος ο διάβολος σαν καπνός. Ο στρατιώτης και ο αρχιλιστής γονάτισε ευθύς και ευχαρίστησε το Θεό που τον γλίτωσε από τέτοιο κακό. Μετανόησε και έγινε ένας ευλαβής μοναχός. Οι υπόλοιποι ληστές άφωνοι από τη θαυμαστή αυτή αποκάλυψη που έζησαν, μετανόησαν και αυτοί και άλλαξαν ζωή. Στο εξής, δεν παρέλειπαν ποτέ όλοι τους να λένε τους χαιρετισμούς και να εκετεύουν καθημερινά την Υπεραγία Θεοτόκο, να μεσητεύει στον Υιό της για τη σωτηρία τους. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Thank you.